Λοιπόν, για πάμε τώρα και στα αγροτικά. Για πάμε να δούμε τι γίνεται πάλι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, νέο μπάχαλο με την Κρήτη. Άλλο ένα επεισόδιο σε ένα τελείωτο σύριαλ. Να καλησπέρισουμε τον συνάδελφο τον Χριστόφορο Παπαδάκη. Χριστόφορε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πάλι μπάχαλο, τι γίνεται? Παίρνουν τηλέφωνο τους αγρότες από τις ενώσεις. Αυτό έχει γίνει ήδη με χιλιάδες παραγωγούς, οι οποίοι δεν πιστεύουν στα αυτιά τους, ακούγοντας τους υπαλλήλους των οργανώσεων να τους λένε ότι μας είπαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να σας συνειδητοποιήσουμε ότι τα τεμάχια σας, για τα οποία επιδοτήσετε, δεν εμφανίζονται στους χάρτες. Οπότε θα πάρετε το κινητό σας, ναι, θα εγκαταστήσετε την λειτουργία αυτή που τέλος πάντων υπάρχει, το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει για την περίπτωση αυτή. Θα πάτε στα τεμάχια, τα αεροτεμάχια σας, στα αγροτικά σας, ας πούμε, στα αγροτικές εκμεταλλεύσεις σας. Θα πάρετε θα φωτογραφίσετε και θα ανεβάσετε το στίγμα, εν πάση περιπτώσει, του αγροτικού. Συντεταγμένα σας. Μπράβο, αυτή είναι η σωστή λέξη. Δεν είμαστε εγώ, όπως καταλαβαίνεις, και εμείς ειδικοί. Στο δορυφόρο που θα σας πούνε αυτοί, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, πράγματα τα οποία είναι τραγελαφικά, το λιγότερο μπορεί να πει κανείς. Καλούν τους ίδιους τους αγρότες, ηλικιωμένους, ακόμα και νέους αγρότες, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν γνώσεις και που σαφώς δεν θα έχουν γνώσεις γύρω από αυτά τα ζητήματα, διότι δεν είναι ούτε τοπογράφοι ούτε μηχανικοί. Αυτό, Χριστόφορε, να πάνε να κάνουν αυτή τη δουλειά. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Αυτό τώρα το κάνουν και ζητούν από τους ανθρώπους, τους παραγωγούς, γιατί δεν τα βλέπουν αυτοί στα χωράφια. Δεν τα βλέπουν. Προφανώς, ναι. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τα βλέπει για χιλιάδες παραγωγούς. Κάποια λάθη που προφανώς για άλλη μια φορά δεν έχουν να κάνουν με τους παραγωγούς, αλλά με τις υπηρεσίες, με τον μπάχαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βλέπουν λοιπόν τις περιουσίες των ανθρώπων αυτών και τους λένε ότι αν δεν θέλετε να χάσετε την ενίσχυσή σας, πάρετε το κινητό σας, πηγαίνετε, φωτογραφίστε συντεταγμένες, ναι, και ανεβάστε τις στο δορυφόρο. Μα συγγνώμη τώρα, εμείς δεν έχουμε κτηματολογηθεί. Υποτίθεται δεν είναι όλα αυτά στο κτηματολόγιο. Έλαντε. Δεν μπορούν να τα βρουν από το κτηματολόγιο, να πάρουν τις συντεταγμένες. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σαν είναι ένα ξεχωριστό πραγματικά κρατήδιο, δεν ξέρω τι να πω πια. και πραγματικά καταταλαιπωρεί τον κόσμο. Άλλωστε είναι γνωστές όλες αυτές οι διαμάχες που υπάρχουν και με την κυβέρνηση και το έχουν ξαναπεί. Έφυγε τώρα ο πρόεδρος, δεν έφυγε? Ο πρόεδρος έφυγε, αλλά ο πρόεδρος έχει ειδοποιηθεί προκειμένου να περάσει το κατόφλι της Πτεσματορίκη Αθηνών τη Δευτέρα το πρωί, ναι, όπου θα πρέπει να καταθέσει ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος. Δηλαδή έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις στο σύριαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν ξέρουμε τελικά τι θα προκύψει μέσα από τις νέες αυτές διαδικασίες. Πάντως τον έχουν καλέσει ως ύποπτο. Αυτό τώρα είναι αυταπάγγελτη η έρευνα ουσιαστικά, Χριστόφορε. Μετά από καταγγελίες δηλαδή, έτσι. Βεβαίως. Εγώ βέβαια δεν το ξεχωρίζω και από τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον συνήγορο του πολίτη και αυτό το πόρισμα φωτιά το οποίο είχαμε παρουσιάσει από εδώ, από την εκπομπή και από την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Φαντάζομαι ότι έχει παίξει ρόλο και το συγκεκριμένο πόρισμα από τον συνήγορο του πολίτη, προκειμένου να έχουμε και αυτές τις εισαγγελικές παρεμβάσεις. Οι οποίες παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ξεκινούν με πρώτο, ας πούμε, με πρώτη κλήτευση του Ευάγγελου Σιμανδράκου, ο οποίος όμως καλείται ως ύποπτος. Έτσι, αυτό αναφέρει δηλαδή και η κλήση που έχει σταλεί στον κύριο Σιμανδράκου. Άρα και μόνο αυτό, πολύ καλά το συνέδεσες, άρα σημαίνει ότι και οι εισαγγελικές αρχές κάτι είδαν μέσα στο πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη, αυτό που ανέφερε, στο πόρισμα Κόλαφος. Οπότε τους κινητοποίησε για να κάνουν αυτήν την έρευνα. Προφανώς. Στο μεταξύ περιμένουμε να δούμε και από την πλευρά της κυβέρνησης που είχε πει ότι η επόμενη μέρα μετά που θα φύγει ο συγκεκριμένος πρόεδρος και η προηγούμενη διοίκηση, που θα έχουμε αλλαγή της διοίκησης, θα υπάρξει μια επόμενη μέρα, θα έχουμε ένα διαφορετικό οργανισμό κτλ. Μένει να δούμε βεβαίως και σε επίπεδο πληρωμών τι περιμένουμε, γιατί είναι και τα οικολογικά σχήματα, σωστά, τα περίφημα τα οποία είναι να πληρωθούν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, κάπου εκεί. Οπότε λοιπόν περιμένουμε εξελίξεις και ελπίζουμε αυτές να είναι σε μια θετική κατεύθυνση για τα συμφέροντα των πολύπαθων παραγωγών. Μάλιστα. Άρα τη Δευτέρα θα έχουμε εξελίξεις, Χριστόφορε, ενδεχόμενα. Θα περιμένουμε να δούμε βεβαίως τι εξελίξεις θα υπάρξουν. Θα σε περιμένουμε και εμείς εδώ να μας τις φέρεις. Ελπίζουμε να τις βρούμε κι εμείς, να τις φέρουμε στη δημοσιότητα. Εμείς θα σε περιμένουμε εδώ τόσο άλλο, ότι θα τα πούμε τη Δευτέρα έτσι κι αλλιώς. Ενδιαφέρει βέβαια πάρα πολύ κόσμο, εννοείται. Άμα δεν ενδιαφέρει την Κρήτη, ποιον ενδιαφέρει όλη αυτή η ιστορία. Έτσι. Λοιπόν, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστόφορε. Και εγώ ευχαριστώ.